Κυρίες και κύριοι, με το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία, είναι για πέμπτη μέρα η διεθνής κοινότητα. Η κατάσταση στη χώρα παραμένει τεταμένη, με τις διαδηλώσεις και τις συγκρούσεις με την αστυνομία να συνεχίζονται, τους τραυματίες να αυξάνονται και τους νεκρούς να ανέρχονται επισήμως σε δύο. Ο Ρέτζεπ Ταϊπ Ερντογάν επιμένει στην τακτική της υποβάθμισης των γεγονότων. Την ίδια στιγμή, ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Μπουλέντα Ρίτς, ζητούσε συγγνώμη όμως από τους διαδηλωτές για την υπερβολική αστυνομική βία το πρωί της περασμένης Παρασκευής, διαχωρίζοντας την αρχική διαμαρτυρία από το κύμα διαμαρτυριών που έχει απλωθεί πλέον σε ολόκληρη τη χώρα. Για πέμπτη νύχτα έμεινε εξάγρυπνη η πλατεία Ταξίν. Όσο κι αν ο Ταγί Περντογάν θέλει να δώσει την εντύπωση ότι η κατάσταση εξομαλύνεται, κάνοντας περιοδία στο Μαρόκο, ο πόλεμος αστυνομίας διαδηλωτών συνεχίστηκε στα σοκάκια της Κωνσταντινούπολης. Οι διαδηλώσεις δεν έγιναν για τα δέντρα. Κάποιοι δεν ήταν ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα των εκλογών. Η κατάσταση είναι πιο ήρεμη τώρα και πριτανεύει η λογική. Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν το δεύτερο επίσημο επιβεβαιωμένο θάνατο διαδηλωτή. Πρόκειται για 22χρονο μέλος της νεολαίας του αντιπολιτευόμενου κόμματος που έπεσε νεκρός από σφαίρες αγνώστων στην Αντιόχεια. Αυτό είναι το τελευταίο μήνυμα του Αμπντουλάχ Τζομέρτ στο Facebook. Κοιμήθηκα μόλις 5 ώρες μέσα σε 3 ημέρες. Με ψέκασαν με δακρυγόνα αμέτρητες φορές. Ρίσκαρα το θάνατό μου 3 φορές. Και ξέρετε τι λέει ο κόσμος. Παράτατα, εσύ θα είσαι που θα σώσεις τη χώρα. Ναι, και αν δεν τη σώσουμε εμείς, θα πεθάνουμε όσο το προσπαθούμε. Είμαι τόσο κουρασμένος που έχω πιει 7 ενεργειακά ποτά και 9 παυσίπονα σε 3 ημέρες. Η φωνή μου έχει κλείσει, αλλά θα είμαι ξανά στην πλατεία σήμερα στις 6. Απλά για την επανάσταση. Το πόρισμα του εισαγγελέα πάντως δεν επιβεβαιώνει ότι ο θάνατός του προκλήθηκε από σφαίρα. Πέντε ημέρες μετά τα βιαιότερα επεισόδια των τελευταίων χρόνων στην Τουρκία, υπόθηκε το πρώτο συγγνώμη από τα χείλη του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπουλέντα Ρίτς. Η επίδειξη υπερβολικής βίας εναντίον των πρώτων διαδηλωτών, οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή τη διαμαρτυρία με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, ήταν λανθασμένη. Ήταν άδικη και απολογούμε στους συμπολίτες μου. Ο Αρίτς χαρακτήρισε πάντως σύνομη και δικαιολογημένη την αστυνομική βία, ενώ χαρακτήρισε εχθρική προς την Τουρκία τη στάση του ξένου τύπου. Το άρθρο της Le Monde με τίτλο «Μια νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία για τον Ερντογάν» αναφέρει: «Η επιβολή του τσαντόρ στα πανεπιστήμια, η απαγόρευση της χρήσης κραγιών από τις αεροσυνοδούς των τουρκικών αερογραμμών, των φιλιών στους σταθμούς του μετρό, όπως επίσης ο έλεγχος της πώλησης αλκοόλ, καταδεικνύουν μια διευρυμένη στρατηγική ισλαμοποίησης». Αμερικανοί αναλυτές ωστόσο ισχυρίζονται ότι η παντοδυναμία Ερντογάν ανησύχησε πολλούς. Πιο συγκεκριμένα, η αμερικανική δεξαμενή σκέψη Stratfor υπογραμμίζει: «Η υπερσυγκέντρωση ισχύω στο πρόσωπο του πρωθυπουργού Ερντογάν ενόχλησε τους παραδοσιακούς οπαδούς του ημάμι Φετχουλάχ Γκιουλέν, του οποίου ο Τούρκος πρωθυπουργός θεωρείται πραγματικό τέκνο. Οι αποκαλούμενοι γκιουλενιστές έχουν ακόμα ισχυρά ερίσματα στη βάση του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, τηρούν ωστόσο σαφείς αποστάσεις από την κυβέρνηση Ερντογάν». Στα συμπεράσματά του, το Stratfor παρατηρεί ότι ο Ταγί Περντογάν διατηρεί ακόμα ισχυρή βάση υποστηρικτών, την ώρα που η αντιπολίτευση αδυνατεί να παρουσιάσει μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Μετά την ελεύθερη πτώση του χρηματιστηρίου κατά 10 μονάδες, σήμερα φαίνεται να ανακάμπτει. Η συνέχιση των επεισοδίων σε αρκετές πόλεις της Τουρκίας φαίνεται όμως να επηρεάζει την τουριστική βιομηχανία. Τα έσοδα από τον τουρισμό ανέρχονται στα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια και συμβάλλουν στην εξισορρόπηση του ελλείμματος, το οποίο ανέρχεται σε 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία εξέδωσαν ταξιδιωτικές οδηγίες, συστήνοντας τους πολίτες να αποφεύγουν συγκεκριμένες περιοχές της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας. Ο Ταγί Περντογάν καλείται τώρα να ξεπεράσει την ελαζονία του και να βρει τη χρυσή τομή, ώστε και τις αντιδράσεις εντός της χώρας του να κατευνάσει, αλλά και να συνεχίσει να ασκεί σημαντική επιρροή στο παγκόσμιο διπλωματικό πεδίο. Μεταφερόμαστε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Τουρκία και συνδεόμαστε με τον Αλέξανδρο Μασαβέτα, συγγραφέα, δημοσιογράφο, για να δούμε, Αλέξανδρε, καλησπέρα από την Αθήνα. Ποιο είναι το κλίμα απόψε? Καλησπέρα. Βρίσκομαι στην Μάκρη, στα νότια παράλια της Μικράς Ασίας και όπως όλοι τις τελευταίες μέρες έχω και εγώ ξαγρυπνήσει
παρακολουθώντας το τι συμβαίνει. Να σας πω καταρχήν ότι εδώ που βρίσκομαι, στην επαρχία και συγκεκριμένα στα νότια παράλια, υπάρχει μία ηρεμία. Αν και τα γεγονότα έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα, στις μικρές πόλεις δεν έχουν σημειωθεί ακόμη επεισόδια. Ωστόσο, οι νέοι, πολλοί νέοι, αναχωρούν με λεωφορεία για τις πόλεις όπου υπάρχουν πανεπιστήμια, διότι σε όλη τη χώρα αρχίζουν οι καταλήψεις των πανεπιστημίων. Και επίσης αρχίζει ο νεαρό κόσμος να πηγαίνει μαζικά προς την Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη, εκεί όπου υπάρχουν, όπου βρίσκεται ο πυρήνας των επεισοδίων αυτή τη στιγμή, για να συμμετάσχει. Αυτό το συνειδητοποιεί κανείς μιλώντας με τον κόσμο και στις μικρότερες πόλεις. Όλοι παρακολουθούν την τηλεόραση. Τα τουρκικά κανάλια, αφού δέχτησαν επιθέσεις τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και τα βάν των τηλεοπτικών συνεργείων τους και τα ίδια τους τα κτίρια στην Κωνσταντινούπολη από τις εκατοντάδες του οργισμένου κόσμου που τα κατηγορούσε για, ουσιαστικά για συνέργεια τόσες μέρες, μιας και δεν μετέδιδαν τίποτα. Όταν η Κωνσταντινούπολη φλεγόταν, το CNN Turk μετέδιδε ένα ντοκιμαντέρ για τους φιγκουίνους. Μιλάμε για μια κατάσταση σκανδαλώδη. Από χθες τα τουρκικά δίκτυα πλέον, τα μεγάλα τουρκικά κανάλια μεταδίδουν ζωντανά τα γεγονότα και όλος ο κόσμος είναι καθυλωμένος και παρακολουθεί. Και σε πολλά, αναφέρατε πριν για την οικονομία και τον τουρισμό, σε πολλές επιχειρήσεις βλέπει κανείς ότι είναι μέλη του προσωπικού έχουν ήδη αναχωρήσει, διότι θεώρησαν ότι πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό το οποίο γίνεται, το οποίο είναι πρωτόγνωρο για την Τουρκία. Βλέπω ότι στην Ελλάδα έχει τοπιθεί μια έκπληξη για το πώς πρέπει να ερμηνευθεί όλος αυτός ο ξεσηκωμός. Θα ήθελα να πω ότι οι Τούρκοι δεν είναι σαν τους Έλληνες. Γενικώς δεν βγαίνουν εύκολα στον δρόμο. Αυτή η παράδοση του παίρνουν τους δρόμους και διαμαρτύρουμε δεν υπάρχει στην Τουρκία. Και είναι κινητοποιήσεις που βλέπουμε ότι πρωτοστατεί η νεολαία και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Αλέξανδρε, αυτό που μας μετέφερες, ότι δηλαδή και σε περιοχές που δεν υπάρχουν διαδηλώσεις, σε μικρότερες πόλεις, εκεί οι νέοι οργανώνονται προκειμένου να βρεθούν σε μια περιοχή όπου υπάρχουν διαδηλώσεις και να συμμετέχουν σε αυτές. Οπωσδήποτε, είμαστε όλοι όπως μπορείς να φανταστείς στο Facebook, στο Twitter κλπ. Και υπάρχει ένα κλίμα καταρχήν ενθουσιασμού μέση, θα έλεγα, για αυτό το οποίο κατορθώθηκε. Διότι ακριβώς τόσα χρόνια υπάρχει μια μεγάλη και διωγούμενη δυσαρέσκεια με την αυταρχικότητα του προσώπου του Πρωθυπουργού καταρχήν. Διότι δεν φτάσαμε εδώ από τη μία μέρα στην άλλη. Εδώ και χρόνια θεωρεί ο Έρντογαν ότι μπορεί να κυβερνά τη χώρα με διατάγματα ουσιαστικά, είτε πρόκειται. Μάλιστα. Είναι ένα πράγμα που φούντωνε λοιπόν. Είναι ένα πράγμα που φούντωνε εδώ και χρόνια, οπωσδήποτε. Και υπήρχαν διαμαρτυρίες στην Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα κατά κάποιων άλλων αποφάσεων. Το αναμενόμενο γκρεμίσμα του κινηματογράφου, όπου και πάλι είχαμε αστυνομικό. Και ήρθε το πάρκο που ήταν η αφορμή για να ξεσπάσει όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρο, για όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Αλέξανδρο Μασαβέτα.